Μια πολύ γλυκιά καλημέρα σε όλους. Επιτέλους ήλιος, λέει, και πολύ γλυκό φιλί Μιχάλη μου. Σε σένα να φύγει και το κακό μάτι με την καλή έννοια, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Έχω ξυπνήσει με ένα πονοκέφαλο σήμερα. Γιατί, γιατί μήπως είναι μάτι. Ναι, μπορεί να κοιμηθείς με μάτι. Δεν πρέπει, δεν είναι αυτό. Εγώ το κάνω εγώ από μόνος μου. Τι ματιάζεσαι. Το πρωί, ναι, δεν μπορώ. Πάλι έχεις ξεκινήσει τα ίδια. Βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη και αρχίζεις και ματιάζεσαι. Έχω χάσει τα κιλάκια μου, ένα κιλό έχει μείνει και είμαι. Είμαι τρελό μωρό. Συγγνώμη, δηλαδή όταν κοιτάζεις τι λες. Φτού σου μάτια μου, φτού σου αγόρι. Εσύ θα μου τα φας όλα και τέτοια. Μπράβο. Έτσι λες τον εαυτό σου, Μιχάλη. Αλλά ξεχνιέμαι να κάνω τουτουτου. Η Νίκη Μπέντζα. Ποια είναι αυτή. Μεγάλο αστέρι του πορνό. Κατεβαίνει για δήμαρχο στην πόλη που γεννήθηκε με ένα απίθανο πρόγραμμα. Δηλαδή τι θα κάνει. Θα στα πω. Κάνει τη δήλωσή της, η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για όλους. Αυτό έλειπε. Ντροπή, ντροπή. Είναι φιλόξενη απλά. Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε. Σας παρακαλώ. Δεν τελείωσα. Καταρχήν έχει πρόγραμμα η γυναίκα. Δεν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει έτσι να πούμε. Αλλά μας το πει το πρόγραμμα, κυρία. Στο πω εγώ αμέσως τώρα στη μηνύ. Η κυρία, τέλος πάντων. Υπόσχεται ότι θα καθιερώσει την εθνική ημέρα βενανισμού. Χρόνια πολλά, μεγάλε. Μπράβο, μπράβο, Νίκη Μπέντζ. Λεβέντη μου. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Με μια μεγάλη γιορτή στο Τορόντο. Μεγάλη και γιορτή γι' αυτό, δηλαδή πώς θα το γιορτάζουν. Συγγνώμη δηλαδή. Μην θες να σου πω. Όχι, εννοώ. Μην θες να σου πω όλοι μαζί, μην θες να σου πω. Θα καθιερώσει την Εθνική ημέρα βενανισμού στο Τορόντο, θα κάνει μια open εορτή. Μπράβο. Θα μαζεύονται όλοι μαλάκες. Αυτό, ναι. Αντιλαμβάνεις. Θα αναπτύξει την πορνό βιομηχανία στην περιοχή για να δώσει δουλειά στον κόσμο και θα προσφέρει το. Καταλαβαίνεις. Μπράβο. Θα δώσει δουλειά στον κόσμο, ρε παιδί μου. Θα τα κάνει πουτάνα. Αυτό. Σα σήμερα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Το 1898 γεννήθηκε ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόκα. Λόρκα, συγγνώμη, Λόκα. Ισπανός ποιητής βεβαίως και θεατρικός συγγραφέας. Καλημέρα στον Γκαρθία. Ωραία, καλή καλημέρα. Έχει πεθάνει, λέμε. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό. Μιχάλη μου, μπορεί εκεί πέρα που είναι, μπορεί να μας ακούει. Α, αυτό δεν το ξέρω. Όταν θα πας, θα μας πεις. Ναι, καλημέρα σας στη Βιβί, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Α, τι κάνετε, εσείς είστε ο αδερφός, είστε ο συγγενής εκεί στο σπίτι. Ο γιος. Α, γεια σου. Ο, τι κάνεις. Πώς σε λένε, αγαπητέ. Γιάννη. 95,2 άθες DJ. Γιάννη Μιχαλητσός, όπλος από το ραδιόφωνο. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας τι είναι ο Ανδρέας. Ο πατέρας. Α, ο πατέρας σου. Ρωτάω σιγά σιγά γιατί. Λέει στη μητέρα σου, αγαπουλίνα μου, το βράδυ θα αργήσω να γυρίσω από τη δουλειά. Α, εντάξει. Εντάξει, να τη το πεις, εντάξει, αγαπημένα. Okay. Καλημέρα. Bye bye. Γεια. Yeah. 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 Τι να πω, δεν ξέρω τι σημαίνει. Εντάξει, μια χαρά. Με την οικογένεια που έχουμε γίνει όλοι. Ένα κρεβάτι έχουμε γίνει όλοι. Και τράβα πιο πέρα, δεν χωράω. Και τι θα κάνουμε και τα λοιπά. Τέλεια, μην τραυματίσουμε τίποτα. Παναγιώτη, εσύ. Καλημέρα σας, αγαπητέ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. 95,2 άνθρωποι DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Λέει. Κύριε Τσαουσόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να γίνω τώρα τελευταία, να γίνω γνωστό. Λέει η Γαβριέλα, η Γαβριέλα λέει χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Να μας δώσει ο Θεός δύναμη και να σε αντέχουμε. Όντως, καλά τα λέει, έχει δίκιο, Μιχάλη. Έτσι. Αλλά το όνομα της γυναίκας είναι ωραίο, Γαβριέλα. Πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εντάξει, Παναγιώτη μου, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου, καλή εκπομπή. Και τον έστειλα εδώ από το μασίν που έχουμε να μου φέρει με λίγη σοκολάτα, γιατί έχω να φάω τρεις μέρες φαγητό. Ναι. Εκεί όπως την ξετύλιξα, η μισή έπεσε και έπεσε κάτω. Ξένα χαρίζει από εκεί. Πεινάω. Αλλά κοίταξε, έχω γίνει. Δεν είναι τα χίλια μου ωραία με σοκολάτα. Είναι ωραία. Μιλήστε μου για τα χίλια μου. Χίλι ωραία με σοκολάτα. Όχι εσύ, μωρέ, γυναίκα. Εγώ να μη σου πω. Τέτοια κάνει γι' αυτό και λέει. Να λέει καλημέρα, λέει Τζουτζουκελίνια. Πολύ καλή σα ημέρα. Σα ακούω κάθε μέρα, Μιχάλη. Λέει η πιο τριλή από όλε. Δεν το καταλάβατε. Τα προβλήματα στο παλάτι όλο ένα και πληθαίνουν. Γιατί τι έγινε πάλι. Α, είχαμε άλλο συμβάν. Κατά τη διάρκεια τη ομιλία τη Βασίλισσα Ελισάβετ έγινε ένα συμβάν το οποίο ήταν. Έφυγε η προσοχή, ναι. Τα βλέμματα του κόσμου τη Βασίλισσα και πήγε, ήταν ένα αγοράκι, βρισκόταν αρκετά κοντά της. Την ώρα που εκείνη έδινε μια σοβαρή διάλεξη, το αγοράκι κατέρευσε. Μπαπ, έπεσε κάτω. Όπως μίλαγε αυτή και λέγε, as you know. Μπαπ, άκουσε ένα ντάκ. Έσκασε κάτω, ενώ ακούστηκε έντονο ο κρότος της πτώσης του παιδιού που λιποθύμησε. Η ίδια συνέχισε από τότε να διαβάζει το λόγο της. Καλά, δεν τρέπεται. Μα δεν γινόταν να σταματήσει, είπα από μέσα της, fuck you. Είμαι σίγουρος. Γιατί. Οχ, 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 οχ. Αχ, 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 αχ. Αχ, 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 αχ. Πάει η επιχείρηση. Βρε, κοίτα τι έπαθα. Μιχάλη μου, μου μπήκε μια αγγίλα. Αγκαγκαγκαγκαγκ. Αγκαγκαγκ. Μιχάλη, κοίτα. Κοίτα την αγγίλα. Δεν έχει τηλεφωνήσει κανείς τόση ώρα. Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Η Αλεξάνδρα είμαι. Αλεξάνδρα, ποιο τραγούδισε? Τρανκύλα. Είστε
είστε απίθυμενα άρρωστοι που το καταλάβατε. Μόνο εσείς σε όλη την Αθήνα το τραγούδι. Θέλω να σου πω τα σημάδια που δείχνουν ότι θα στα φορέσει. Τι εννοείς? Τα σημάδια που δείχνουν ότι θα ανακαιρετώσεις κοινός, Μιχάλη. Για λέει, για να έχουμε το νου μας. Για να δούμε τι έχεις από όλα αυτά, έτσι. Έχει πρόσωπο με γωνίες. Το έχουμε. Sorry about that, τι να κάνω. Άλλα. Αγαπημένες του μάρκες κρασιών είναι από δύο και πάνω. Δοκιμάζει κρασιά και αγαπημένες μάρκες είναι. Το έχουμε αυτό. Τέσσερα και. Βλέπεις. Είναι λίγο παραπάνω χαρούμενος από το φυσιολογικό. Πολύ. Έχασε βάρος και γενικά ασχολείται με το βάρος του. Το έχουμε και αυτό. Είναι καλλιτέχνη στο επάγγελμα. Το έχουμε και αυτό. Καλά, Μιχάλη, μου εξηγήσει όλα τα έχεις, έτσι. Νούμερο ένα, κυρία μου. Νούμερο ένα. Ενθουσιάζεται με τα κατορθώματα των κολλητών και φίλων του, είτε είναι γάμοι, είτε είναι κάποια επαγγελματικά κατορθώματα, είτε είναι οτιδήποτε. Νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Ας ρίξει και ένα. Ρε εσύ. Ρε εσύ, Μιχάλη. Πώς ήρθε και το πες αυτό. Μα πραγματικά. Για συνέχεια. Του αρέσει γενικά το σεξ. Εντάξει. Είναι φοβικός με κάθε είδους ασθένεια. Απαπα. Μιχάλη, πραγματικά έχουμε χτυπήσει τσακπότ, νομίζω, έτσι. Εντελώς. Το έχουμε χτυπήσει. Εντάξει, την αγάπη. Ορίστε. How stupid you are. Αυτό διάλογο. Με τρέλανε. Και το έπες και με αξόν. Ναι. Πες το και στο ελληνικά να το καταλάβουμε όλοι. Θεέ πόσο βλάκας είσαι. Με ποιο όργανο ζωγραφίζουμε κύκλους? Με το διαβήτη. Σωστό. Κίτρινο και μπλε, αν τα ανακατέψουμε σαν χρώματα, τι δίνουν? Πράσινο. Βεβαίως. Ποιος είχε κεφάλι ταύρου αλλά και ουρά ταύρου? Στην Κρήτη ήταν, έλα. Ναι, ναι. Ο Μινόταυρος. Ναι, ναι. Ναι. Λέει η Σοφία, σας ακούω συχνά και χαίρομαι πολύ. Μα, ωραία, μέχρι στιγμής είναι καλά. Η μέρα ξεκινά πολύ πιο ευχάριστα. Επίσης καλά. Δεν έχω τη δυνατότητα να σας ακούω μέχρι τις 10, οπότε χάνω πολλά. Μήπως λέει θα ξανακάνετε διαγωνισμό για στρώμα? Έστειλα, λέει, δεν έγινε κάτι, αλλά θα ήθελα πολύ, λέει, μιας και παντρεύομαι, λέει, και κυρίως λέει. Α, παντρεύομαι. Θα το ήθελα να. Και κυρίως λέει, πώς ξέρουμε, πώς μπορεί να σας γνωρίσει κανείς και να κάνει μια εκπομπή μαζί σας? Έχεις τρελαθεί, κουκλίτσα μου. Γιατί τι λέει? Ξεκινάει από ότι μας ακούει καλά, μετά θέλει το στρώμα γιατί παντρεύεται και μετά θέλει να κάνει και εκπομπή μαζί μας. Είναι το σύνδρομο. Καλά κάνει. Σου λέει αυτή, έρχεται, εγώ άμα τελείωσα. Εγώ θα παντρευτώ και τέλος. Ό,τι προλάβω να κάνω τώρα. Κουκλίτσα μου. Γλυκούλα μου, ωραία. Κάτσε εκεί, κουκλίτσα μου. Συγκεντρώσει το γάμο, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Αφού δεν κατάφερε το στρώμα, δεν πειράζει. Μην περιμένει τώρα να δώσουμε δεύτερο στρώμα, γιατί θα αργήσει ο γάμο. Κοίταξε, βρες ένα στρωματάκι ή κάτω μια πρόβα με το παιδί. Μια χαρά πρόβα. Και άσε τι εκπομπέ και τα τέτοια. Τι εκπομπέ πρέπει να είσαι να έχει αμαρτωλό παρελθόν, όπω είπε, και αμαρτωλό μέλλον. Αλλιώ δεν. Κάτσε στη θέση σου, παρακαλώ πάρα πολύ, να φτιάξει οικογένεια. Μπράβο, Μιχάλη, μην. Στη Ρόδο έγινε αυτό. Στη Ρόδο έγινε, τι έγινε δηλαδή? Στα δικά μας τα, ναι, ναι, τα μέρη. Σύμφωνα με εφημερίδα Ροδιακή, έτσι λέγεται εφημερίδα, το ζευγάρι ήταν ένα ζευγάρι. Ναι. Χρησιμοποίησε ένα βοήθημα το οποίο εισεχώρησε ολοκλήρως. Ναι. Επί της κυρίας τελπά, ναι. Με αποτέλεσμα να φτάσει πολύ και να μην, μετά να μην. Τι να μην βρε, παιδιά. Δεν έβγαινε. Σφήνωσε. Το ζευγάρι ήλθε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Στην αρχή ντρεπόντουσαν να πούνε ακριβώς τι συνέβη. Οι γιατροί πρότειναν στην 35χρονη και το συνοδό της δύο λύσεις. Ή να μπει αμέσως στο χειρουργείο και να αφαιρεθεί αυτό το πράγμα. Ή να περιμένουν να αποβληθεί με φυσικό τρόπο. Τι εννοείται, βρε, παιδιά, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβε. Μπερδεύτηκα. Σου το έδειξα. Περιμένανε. Τελικά τι έγινε? Ρε, φάει τα γιαούρτια, πιες τα γάλατα, δώσε παγωμένα. Εκεί. Οι οδηγοί σήμαναν αμέσως συναγερμό προς τις τοπικές αρχές, καθώς συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Όπως έτρεχε το τρένο, ξαφνικά βλέπουν στο βάθος στις γραμμές, λιγάκι μακριά, ένα μικρό παιδάκι 7 χρονών. Φρενάρανε σιγά-σιγά. Λογικό. Ο μικρός διέσχισε, λοιπόν. Δεν έφευγε από τις δράγες. Τίποτα εκεί. Του κορνάρανε και τίποτα. Ο μικρός διέσχισε 3 ολόκληρα χιλιόμετρα με το τρένο να τον ακολουθεί σε αργή ταχύτητα, ενώ κατά διαστήματα γυρνούσε και τους πετούσε και πέτρες. Το μικρούλι. Το τσοκλάνι. Ναι. Κρύωμεν είσαι? Όχι. Λέω κι εγώ. Κατερίνα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 95,2 άθλης DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις? Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω, λέει, αυτό το ξύπνημα να ήταν γλυκό, μια και είναι από το Μιχάλη, να τα χιλιάσεις. Περιμένω το μήνυμά σου, λέει, ξέρεις εσύ, Γιώργος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Κατερίνα, τι θα κάνεις σήμερα που έχεις τα γενέθλιά σου? Εχθές θα είχα. Και γιατί με βάζει και σου τηλέφωνο εγώ σήμερα? Ρώτα τον.
Το ξέχασε. Μάλλον. Δεν πειράζει. Έχει τιμωρία. Είσαι μαζί του με τον Γιώργο, είσαι. Όχι, όχι. Α, δεν είσαστε μαζί του Ντουμπουμπού. Όχι, όχι. Α, δεν είστε κομμενάκια. Να γίνουνε. Τι λες? Να γίνουνε. Γιατί που το ξέρει, μπορεί να θέλει αυτή. Δεν θέλει. Όχι. Δεν θέλει. Ούτε εκείνο θέλει. Γιατί είναι, τρελή είναι αυτό, τι είναι. Τι είναι αυτό και δεν θέλει, γιατί σε ακούω πολύ γλυκιά. Γιατί έχει. Α, έχει. Και γιατί δεν αλλάζετε, ρε παιδί μου, πάλι τα ίδια και τα ίδια συνέχεια να πούμε μια ζωή, να πούμε. Μια ζωή την έχουμε και τα λοιπά. Τη άρεσε αφού γελάει πονηρά αυτή εδώ. Πε μου κάτι, ο Γιώργο σε ψιλοπαίζει. Όχι. Εσύ. Όχι. Τι διάβολο, τι είναι αυτό πράγμα. Γιατί ξυπνάει αυτό και μα ξυπνάει και όλου μα εδώ. Δεν ξέρω. Τι θέλει, παιδί. Α, δεν ξέρει. Κάτι, κάτι περίπτεται ναι. Στο βάθος. Κάτι συμβαίνει, κάτι θα βρει. Πιο βάθος, εδώ πέρα φαίνεται Τζακ Μπα, Μιχάλη μου. Ναι, ναι, δεν θέλει βάθος. Πες μου, εσύ που ξέρεις, είσαι πιο, πιο καφετζού από μένα. Θέλονται. Γιατί την παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και την ξυπνάει. Ποιος είναι ο λόγος, κύριε. Έλατε. Και καίμε και ρεύμα εμείς για πάρτι σου. Μα το είπε και λάθος μέρα όμως. Όχι, καρδιολάκι. Συγγνώμη. Εντάξει, την άλλη χρόνια πολλά. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.